Λοιπόν, καλώς ήρθατε όλοι και όλες στην εκδήλωση. Ο τίτλος είναι «Τηλεκπαίδευση στην πανδημία, η τεχνολογία ως απειλή για την δωρεάν παιδεία». Είναι ερωτηματικό γιατί είναι πρωτόγνωρη και η κατάσταση και προφανώς δεν το έχουμε ξαναντιμετωπίσει και άρα δεν υπάρχουν βεβαιότητες, σίγουρες απόψεις και πρέπει να το βλέπουμε και συγκεκριμένα. Για το Art Project είναι η πρώτη προβολή live stream που πραγματοποιούμε. Προφανώς σε αυτές τις συνθήκες, μακάρα μπορούσαμε να την κάνουμε από κοντά. Αλλά λόγω καραντίνας η κατάσταση δεν μας το επιτρέπει και άρα προχωράμε και με αυτόν τον τρόπο σε μια συζήτηση έστω διαδικτυακή. Την κάνουμε αυτή τη συζήτηση μετά από την πρόταση της κυβέρνησης και την προσπάθεια για υλοποίηση της τηλεκπαίδευσης και στα πανεπιστήμια και στα σχολεία από τη στιγμή που κλείσανε. Προφανώς δεν ισχύει το γεγονός ότι όλα εφαρμόζονται μια χαρά και όλα μπορεί να γίνουν χωρίς προβλήματα. Και άρα σήμερα νομίζω ότι έχουμε να δούμε δύο πράγματα. Το ένα αφορά το πώς εφαρμόζεται μέχρι στιγμής και αν μπορεί να αποτελέσει λύση για την εκπαίδευση. Και το δεύτερο, πώς θα ήταν μια εκπαίδευση με την εφαρμογή της τεχνολογίας, με τη βοήθεια της τεχνολογίας και ποιοι είναι κίνδυνοι, ποιες ευκαιρίες και πώς μπορούμε να το δούμε. Το Art Project γενικά έχει προσπαθήσει και γενικά και πόσο μάλλον στην περίοδο της πανδημίας και της καραντίνας, στην ώρα που είμαστε όλοι κλεισμένοι στα σπίτια μας, να μπορέσουμε όσο το δυνατόν να αποκαλύπτουμε και να αναδεικνύουμε πράγματα από τους χώρους δουλειάς μέσα από τα νοσοκομεία που γίνονται, ακριβώς επειδή έχουμε και την αδυναμία να τα παρακολουθήσουμε από κοντά. Και άρα οι συνεντεύξεις μέσα από τα νοσοκομεία, τα δημόσια και από τα ιδιωτικά και οτιδήποτε γίνεται σε χώρους δουλειάς και μέτρα που προωθεί η κυβέρνηση αυτή την περίοδο, καλό είναι να αναδεικνύονται και να αποκαλύπτονται για να μπορέσουμε να είμαστε και όσο το δυνατόν πιο δυνατοί και να διεκδικούμε πράγματα. Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση γύρω από την τηλεκπαίδευση, πέρα από το επίκαιρη, είναι πάρα πολύ πλούσια και για το τώρα και για το μέλλον. Νομίζω ότι υπάρχει και μια σύνδεση και με την τηλεργασία και μάλιστα όπως αναφέρει και η Ζαχαράκη από το Υπουργείο Παιδείας, το βλέπουν και ως ευκαιρία για το πιθανό εφαρμογή στο μέλλον ή μερική υποκατάσταση της σημερινής εκπαίδευσης και τον τρόπο που γίνεται. Και άρα οφείλουμε να το δούμε και από αυτή τη σκοπιά και να αναφέρουμε και όλες τις πτυχές που μπορεί να έχει. Να ενημερώσω από τώρα ότι θα ακολουθήσει μια συζήτηση από τους τρεις και στο τέλος μπορείτε να γράψετε στο πιτές. Μπορείτε να γράψετε στο live του βίντεο στα σχόλια οποιαδήποτε έχετε για να το συζητήσουμε και στο τέλος όπου ακολουθήσει μια συζήτηση και ο καθένας μπορεί να βάλει τι θέλει. Μαζί μας είναι ο Νίκος Αναστασιάδης, καθηγητής δευτερογράφου εκπαίδευσης και συνδικαλιστής με την αγωνιστική ριζοσπαστική ενότητα. Έχει βιώσει την τηλεκπαίδευση από την πλευρά του εκπαιδευτικού και άρα νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμο να αναφερθεί και αυτή η εμπειρία και τα γενικά. Είναι υποταμήτη μαθήτρια Δευτέρας Λυκείου από τους μαθήτριες ενάντια στο σύστημα στη Ζάκυνθο που μπορεί πάλι την πλευρά των μαθητών να αναφέρει και προβλήματα που αντιμετωπιστεί από τους μαθητές και η μελλοντική το μέλλον γύρω από την τηλεπαίδευση θα μπορεί να ο Βασίλης Ομπανό. Πώς θα μπορούσα να βοηθήσει. Βασίλης Μπανός, τέλος, είναι μεταπτυχιακός φοιτητής του ΕΜΠ και μπορεί να μεταφέρει την εικόνα από τα πώς έχουμε κινδύνει η εκπαίδευση στην τέχνη. Άρα, να προχωρήσουμε στη συζήτηση. Δίνω το λόγο στον Νίκο τον Αναστασιάδη για την αρχή. Καλησπέρα, φίλοι και φίλες. Η συζήτηση για την εξαποστάσεως εκπαίδευση ξεκίνησε πολύ πρόσφατα
μετά από την πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας για εφαρμογή της στην τριτοβάθμια, τη δευτεροβάθμια, αλλά και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Και αυτό έγινε σε ένα περιβάλλον που καθορίζεται από την πανδημία του κορονοϊού. Οι λόγοι της εφαρμογής τηλεκπαίδευσης, οι συνέπειες της εφαρμογής της στο δημόσιο σχολείο, η επίδραση της διαδικασίας σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, είναι κάτι από τα σημεία που θα δημούν. Όμως, σίγουρα η συζήτηση αυτή βρίσκεται στην αρχή της. Καταρχήν, πριν μιλήσουμε για την εξαποστάσεως, πρέπει να μιλήσουμε για το ενδιαφέρον του Υπουργείου για τη δημόσια παιδεία. Το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε εν μέσω επιδημίας κορονοϊού να βάλει μπροστά τη διαδικασία της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Αυτή που καρκινοβατούσε εδώ και πολλά χρόνια. Το έκανε μήπως λόγω του ενδιαφέροντός του για τους μαθητές και το δημόσιο σχολείο? Δεν νομίζω. Γιατί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι υπεράνω πάσης υποψίας όσον αφορά το ενδιαφέρον της για τη δημόσια παιδεία στη χώρα. Αν υπήρχαν τέτοια αντανακλαστικά, θα είχαν φανεί τις προηγούμενες φορές που κυβέρνησε ή στο διάστημα που βρίσκεται τώρα στην εξουσία. Αντί για αυτό η ίδια, είναι συνυπεύθυνη για τα τεράστια κενά εκπαιδευτικού προσωπικού, ενώ δεν ξεχνάμε το 2013, όταν ο τότε Υπουργός Διακυριακής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και σημερινός Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο τότε Υπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, αποφάσισαν τον ακροτηριασμό της δημόσιας εκπαίδευσης με την κατάργηση 46 ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ και την απόλυση 2.500 εκπαιδευτικών. Αλλά και η σημερινή διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, πέρα από την άρνηση να καλύψει τα κενά της εκπαίδευσης με μόνιμους διορισμούς, είναι υπεύθυνη και για τη μεγάλη καθυστέρηση στην κάλυψη των κενών με αναπληρωτές. Οι δεκάδες χιλιάδες χαμένες ώρες μαθήματος με ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη μας πείθουν για το υποκριτικό ενδιαφέρον που υπάρχει για την εκπαίδευση των μαθητών και μαθητριών. Όπως και η εξέλιξη νομοθετικής πρωτοβουλίας της. Άλλωστε, η συνέχιση που χρηματοδότησε της εκπαίδευσης στον προϋπολογισμό δείχνει ότι η μείωση του κόστους της είναι βασικό στοιχείο των ομοφιλελεύθερων πολιτικών. Θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε τι συμβαίνει σε άλλες χώρες σε σχέση με την εξαποστάσεως εκπαίδευση. Η εξαποστάσεως εκπαίδευση είναι πράγματι ένας εναλλακτικός τρόπος εκπαίδευσης. Λοιπόν, είναι πράγματι ένας εναλλακτικός τρόπος εκπαίδευσης. Που εφαρμόζεται σε πολλές χώρες του κόσμου. Κυρίως στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά όχι μόνο. Όπου εφαρμόζεται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως συμπληρωματικό εργαλείο, έχει αποδειχθεί στην καλύτερη περίπτωση ότι ενισχύει μόνο τους καλούς μαθητές, οι οποίοι θέλουν κάτι παραπάνω από ό,τι δίνει η σχολική τάξη. Για τους πιο αδύνατους μαθητές δεν έχει καμία χρησιμότητα. Όταν εφαρμοστεί ως αποκλειστική μορφή εκπαίδευσης, τότε μιλάμε για εικονικά σχολεία. Αυτά κυρίως αναπτύχθηκαν στο παρελθόν για περιοχές όπου οι αποστάσεις ανάμεσα στα σχολεία και συμμεμονωμένους μαθητές και μαθήτριες είναι τεράστιες και δεν υπάρχει άλλος τρόπος να μορφωθούν. Παραδείγματος χάρη τα σχολεία του Αέρα στην Αυστραλία. Τα εικονικά σχολεία αποτελούν όμως σήμερα μια διαρκώς διευρυνόμενη αγορά υπηρεσιών. Στη ΣΥΠΑ, για παράδειγμα, όσα παιδιά δεν κατορθώνουν να ολοκληρώσουν δευτεροβάθμια εκπαίδευση, απευθύνονται στα εικονικά σχολεία για να λάβουν απολυτήριο. Στην πραγματικότητα το αγοράζουν. Όμως τα προγράμματα εξαποστάσεως εκπαίδευσης επιπλέον είναι μια υπηρεσία η οποία βοηθάει ένα σχολείο να κερδίσει πόντους συγκριτικά με ένα άλλο στο εξόχως ανταγωνιστικό πλαίσιο που ισχύει στις ΗΠΑ, την οποία μάλιστα μπορούν να αγοράζουν τα σχολεία από εξειδικευμένους ιδιωτικούς φορείς. Είναι λοιπόν προφανές πώς έχει βοηθήσει εξαποστάσεως εκπαίδευση την είσοδο ιδιωτών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ακόμα και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπου κατά γενική ομολογία μπορεί να είναι ένα εναλλακτικό μοντέλο σπουδών, έχει αξιοποιηθεί για το στήσιμο ιδιωτικών πανεπιστημίων ή την είσοδο ιδιωτικο-οικονομικών κριτηρίων στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Το ΕΑΠ είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Την εξαποστάσεως εκπαίδευση, συνεπώς, δεν μπορούμε να την αντιμετωπίζουμε αφηρημένα. Πρέπει να τη δούμε πώς υλοποιείται μέσα στο νεοφιλελεύθερο πλαίσιο. Ποιες είναι όμως οι στοχεύσεις του Υπουργείου? Δεν είναι τυχαίο ότι η κρίση του κορονοϊού αξιοποιείται για την νομιμοποίηση μέσω του δημόσιου σχολείου της εξαποστάσεως διδασκαλίας ως εναλλακτικής μορφής εκπαίδευσης. Και αυτό γίνεται την ώρα που έρχεται για ψήφιση νομοσχέδιο της κυβέρνησης, που μετατρέπει το λύκειο σε σχολείο για λίγους και εκλεκτούς, προχωρά στην αξιολόγηση των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών και περιορίζει την πρόσβαση στη δημόσια δωρεάν τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η εξαποστάσεως εκπαίδευση συνδέεται τόσο με το νέο αυτόνομο σχολείο και την αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση των σχολικών μονάδων, αλλά μπορεί να αποτελέσει και εργαλείο αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, που σύμφωνα με το προσοντολόγιο του πρώην Υπουργού Παιδείας Γαβρόγλου έχουν πια προσωπική ευθύνη για την επιμόρφωση. Ένα μεγάλο τμήμα των εκπαιδευτικών, οι αναπληρωτές,
εξασφαλίζει ετήσια εργασία και μόνιμο διορισμό μόνο αν μπορέσει να κρατηθεί ψηλά στους πίνακες, συγκεντρώνοντας μόρια αποτύπων σπουδών που αποκτούν με δική τους ευθύνη. Έτσι, όπως με την κατάργηση της επιτηρίδας, ο διορισμός έπαψε να είναι ευθύνη του κράτους και έγινε ευθύνη του κάθε εκπαιδευτικού που έπρεπε να δώσει ΑΣΕΠ. Έτσι, με το προσοντολόγιο και επιμόρφωση του κάθε αναπληρωτή αδειόδοση του εκπαιδευτικού είναι ατομική ευθύνη του. Και ας μην γελιόμαστε. Το προσοντολόγιο τώρα αφορά τους αναπληρωτές και αδειόδοση του εκπαιδευτικού, αλλά πολύ γρήγορα μέσα της αξιολόγησης θα αφορά όλους μας. Και βέβαια η τηλεκπαίδευση θα αξιοποιηθεί για μια ορμητική είσοδο των ιδιωτών στον χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Είτε καταρχήν ως παρόχων υπηρεσιών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε σχολεία και μαθητές, είτε μεταγενέστερα μετά από αλλαγή στο δημοθετικό πλαίσιο μέσω της ίδρυσης ισότιμων εικονικών σχολείων. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης έδωσε ένα δείγμα αυτής της νέας επιχειρηματικότητας, διαφημίζοντας πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αρχαίων ελληνικών για μαθητές του δημοτικού σχολείου με κόστος 5 ευρώ. Άλλωστε, σε μια περίοδο που οι ιδιώτες δεν επενδύουν, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση με το σχετικά χαμηλό κόστος της είναι ένας τρόπος να υπάρξουν επιχειρηματικές ευκαιρίες που πατούν στην υποβάθμιση της δημόσιας παιδείας. Γιατί αν όχι για αυτό το λόγο αποκλείστηκαν τα δημόσια πανεπιστήμια από την επιμόρφωση 180.000 επιστημόνων σύμφωνα με το ISOS, αλλά και άμεσα για αγορά υλικού και υπηρεσιών από ιδιωτικές ηλεκτρονικές πλατφόρμες, που τώρα φιλοκερδώσεις προσφέρουν για χρήση αλλά και εξαναγκασμό των οικογενειών των μαθητών σε αγορά εξοπλισμού, αφού με την εκπαίδευση της τηλεργασίας και της εξαποστάσεως εκπαίδευσης θα φτάσουμε κάθε σπίτι να πρέπει να έχει όχι έναν, αλλά τόσοι υπολογιστές όσα είναι τα μέλη της οικογένειας. Και φυσικά, για να αποφύγει το Υπουργείο Διωτισμό Εκπαιδευτικών σε απομακρυσμένα σχολεία με λίγα παιδιά και να τους αντικαταστήσει με την εξαποστάσεως εκπαίδευση. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι εκφρασμένη η θέση του ΟΣΑ με στόχο τη μείωση του εκπαιδευτικού προσωπικού. Η εξαποστάσεως εκπαίδευση ως εργαλείο που κρατά το σχολείο ανοιχτό, ανεξάρτητα αν το κτίριο έχει κλείσει, μπορεί ίσως να χρησιμοποιηθεί και για τη συνέχιση των μαθημάτων σε περίπτωση αγωνιστικών κινητοποιήσεων. Ειδικά στα πανεπιστήμια με την έκταση που έχει πάρει πια η εξαποστάσεως διδασκαλία, πιθανά κάτι τέτοιο να είναι πιο κοντά από ποτέ. Άλλωστε, αυτό είναι και το αίτημα ενός μεγάλου αριθμού φοιτητών και φοιτητριών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που καταργώντας την διαζώση συνέλευση του σχολείου του συλλόγου τους, καλούν σε συνέχιση των μαθημάτων με εξαποστάσεως διδασκαλία, ακόμη και σε περίπτωση κατάληψης, αν αυτή δεν έχει εγκριθεί με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Για το επιχείρημα των ειδικών συνθήκων, το οποίο ακούμε πολύ συχνά. Η εξαποστάσεως εκπαίδευση έχει παρουσιαστεί από τη μεριά του Υπουργείου ως ένας τρόπος να κρατηθεί η σχέση των εκπαιδευτικών με τους μαθητές και τις μαθήτριες στην πολύ δύσκολη κατάσταση που βρισκόμαστε. Και ουσιαστικά αφήνεται να εννοηθεί ότι μπορεί με κάποιο τρόπο να υποκαταστήσει την εκπαιδευτική διαδικασία. Παρότι μέχρι στιγμής παρουσιάζεται ως εθελοντική, τα ΜΟΜΕ από την κρατική τηλεόραση μέχρι τα ιδιωτικά κανάλια την αξιοποιούν για να επιτεθούν και να συκοφαντήσουν τους εκπαιδευτικούς που κάνουν διακοπές, όπως λένε. Και η περίπτωση Τέλογλου, παρότι είναι η πιο γνωστή, δεν είναι η εξαίρεση, ενώ διευθυντές και διευθύνσεις πιέζουν για την εφαρμογή τους, για την εφαρμογή και τους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτικούς βεβαίως. Διάφορες ΕΛΜΕ έχουν βγάλει ανακοινώσεις ενάντια σε αυτές τις πιέσεις που ασκούνται έμεσα και από το Υπουργείο. Ό,τι και να λένε όμως, το σχολείο δεν μπορεί να υποκατασταθεί. Πρώτα, γιατί η εξαποστάσεως εκπαίδευση δεν έχει καμία σχέση με τη ζωντανή πραγματικότητα της τάξης. Ο υπολογιστής δεν μπορεί να υποκαταστήσει το σχολείο και την εμπειρία από αυτό που αποτελεί για τους μαθητές και τις μαθήτριες. Δεν είναι τα ντουβάρια, αλλά οι σχέσεις ανάμεσα στα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς, αλλά και στα παιδιά μεταξύ τους. Έπειτα, γιατί δεν απευθύνεται σε όλα τα παιδιά. Δεν έχουν όλα τα παιδιά πρόσβαση στο διαδίκτυο, ούτε έχουν όλα τα παιδιά υπολογιστές σε smartphones. Σύμφωνα με την Ελστάτ, το 22% των μαθητών δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και σε υπολογιστή. Πολύ περισσότερο μάλιστα που οι οικογένειες χρειάζονται πια πάνω από έναν υπολογιστή, κάτι που δεν είναι καθόλου δεδομένο για πολλά νοικοκυριά. Βέβαια, χτες μάθαμε ότι το Υπουργείο θα δώσει τάμπλετ στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν, τα οποία βέβαια θα επιστραφούν μετά στα σχολεία. Και ότι δήμοι άρχισαν να μοιράζουν και αυτοί τάμπλετ και συνδέσεις ίντερνετ με την ευγενή χορηγία ιδιωτών. Είναι φανερό ότι τα τεχνικά προβλήματα με την τηλεκπαίδευση το κράτος μπορεί κάπως να τα λύσει με τον έναν ή τον άλλο μερικό τρόπο και δεν θα σταθούν εμπόδιο στην εφαρμογή της πολιτικής. Σε κάθε περίπτωση αυτό είναι κάτι που θα έπρεπε να το είχε κάνει από την αρχή και όχι να προχωρήσει οποιαδήποτε τηλεκπαίδευση χωρίς να έχει εξασφαλίσει τη δυνατότητα συμμετοχής όλων των παιδιών.
Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, που δεν έχει μόνο να κάνει με τη γνώση της λειτουργίας των ηλεκτρονικών εργαλείων επικοινωνίας με τους μαθητές, αλλά και το πόσο είναι εξοικειωμένοι να οργανώσουν μια εξαποστάσεως διδασκαλία, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα εργαλεία. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η εξαποστάσεως εκπαίδευση προϋποθέτει μια τελείως διαφορετική μεθοδολογία και διδακτική. Δεν λύνεται αυτό με κάποιες ώρες σεμιναρίου για το χειρισμό των πλατφορμών. Ο όγκος του υλικού επίσης, που έχει παραχθεί τα προηγούμενα χρόνια με πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών, δεν αποτελεί επιχείρημα, αφού δεν είναι οργανωμένος με τρόπο που να μπορεί να αξιοποιηθεί γρήγορα και αποτελεσματικά. Επιπλέον, υπάρχουν τεχνικές ανεπάρκειες του σχολικού δικτύου που κολλάει διαρκώς, φτάνει στα όρια τους, γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς, γιατί δεν μπορεί να αντέξει το μεγάλο αριθμό των χρηστών. Τα προβλήματα με το δίκτυο από απομακρυσμένες περιοχές επιδεινώνουν την κατάσταση. Η πολύ κακή κατάσταση της ηλεκτρονικής υποδομής των σχολείων, η κατάργηση του ΚΕΠΛΙΝΕΤ είναι επίσης θέματα που πρέπει να δείξουν. Και τι να πει κανείς για τις ατέλειωτες ώρες που πρέπει να περνούν τα παιδιά, ακόμα και τα νήπια, μπροστά από οθόνες με την επίσημη βούλα του πλέον υπεύθυνου φορέα του Υπουργείου Παιδείας. Όλα τα παραπάνω προβλήματα θα σήμαιναν μια τελείως διαφορετική προσέγγιση απέναντι στην εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης. Πρώτα να εξασφαλιστούν οι όροι και έπειτα να αξιοποιηθεί με έναν τρόπο αυτό το εργαλείο. Με σεβασμό όμως το γεγονός ότι οι καθηγητές και οι μαθητές βρίσκονται μέσα σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και μια τέτοια καινοτομία χρειάζεται χρόνο και στήριξη για να υλοποιηθεί. Ο τρόπος που οργανώνεται εξ αποστάσεως η διδασκαλία προσθέτει άγχος σε γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς σε μια στιγμή που κάτι τέτοιο είναι απαράδεκτο. Πολύ εύκολο μπορεί λοιπόν να καταλήξει κανείς το συμπέρασμα ότι όλο αυτό δεν γίνεται για τα παιδιά. Πολύ περισσότερο μάλιστα πιστεύω ότι όσο θα λύνονται σε έναν βαθμό τεχνικά προβλήματα, η πίεση στους εκπαιδευτικούς αλλά και στα παιδιά αυξάνεται για συμμετοχή στο πρόγραμμα, υπονομεύοντας τον σύμφωνα με τις επίσημες δηλώσεις επενδυτικό χαρακτήρα του. Μια ειδική αναφορά χρειάζεται και για την ιδιωτική εκπαίδευση. Η εξαποστάσεως εκπαίδευση χρησιμοποιείται για την καταστρατήγηση των εργασιακών δικαιωμάτων των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Οι φροντιστηριάρχες και σχολάρχες πιέζουν τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς να δεχτούν αναστολή των συμβάσεών τους, ενώ εργάζονται κανονικά με τηλεκπαίδευση. Έτσι, την ώρα που οι ιδιοκτήτες εισπράττουν τα δίδακτρα κανονικά με την κάλυψη του Υπουργείου Παιδείας και απαιτούν από τους εκπαιδευτικούς να εργάζονται τις αποστάσεις, πάγουν να τους πληρώνουν και τους θέλουν να παίρνουν το επίδομα των 800 ευρώ. Έτσι, παίρνουν και την επιδότηση του Υπουργείου σε επιχειρήσεις που ανέστειλαν την λειτουργία τους. Ειδικά οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί με διοριστήριο του Υπουργείου Παιδείας δεν μπορούν να τέχουν αναστολή τη σύμβασή του, όπως έκανε μεγάλο ιδιωτικό σχολείο για τους εκπαιδευτικούς καλλιτεχνικών μαθημάτων. Ποια είναι όμως η στάση της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ, των δύο ομοσπονδιών του χώρου μας? Η ανακοίνωση της ΟΛΜΕ για την εξαποστάσεως εκπαίδευση, ενώ εντοπίζει σωστά τα διάφορα προβλήματα που υπάρχουν, δεν κάνει καμία μια για το συνολικό του σχεδιασμού της κυβέρνησης, ούτε για τις ευθύνες της σε ό,τι αφορά την κατάσταση της δημόσιας δωρεάν παιδείας. Περιορίζεται να δηλώσει ότι ο κλάδος των εκπαιδευτικών θα στηρίξει την προσπάθεια. Δεν χρησιμοποιεί την ευκαιρία για να βάλει πιέσεις για τη συνολικότερη αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης. Παρόμοιο ύφος και περιεχομένου είναι και η ανακοίνωση της ΔΟΕ. Αν θέλουμε να δούμε τι θα μπορούσαν να πούν και να κάνουν, αρκεί να επιχειρήσουμε μια σύγκριση τηρουμένων των αναλογιών με τις τάσεις των ΙΕ. Τι νομίζω πρέπει να πούμε. Κατά τη γνώμη μου, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να φερθούν ελεύθεροι χωρίς πιέσεις και αγχωτικές ημερομηνίες, να αξιοποιήσουν με τον τρόπο που μπορούν και παίρνοντας τον χρόνο που τους χρειάζεται τους τρόπους ηλεκτρονικής επικοινωνίας που υπάρχουν για να βοηθήσουν τα παιδιά που το επιθυμούν. Κάτι που σε μεγάλη πλειοψηφία έχουν ήδη κάνει. Μόνο κάτι τέτοιο θα μπορούσε να παίξει ίσως κάποιο θετικό ρόλο μέσα στην κατάσταση που βιώνουμε. Το Υπουργείο θα μπορούσε ίσως να αξιοποιήσει το παρόν διάστημα για να οργανώσει μια θελοντική συστηματική πανελλαδική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες και όχι μόνο στην εξαποστάσεως εκπαίδευση, αντί να βάζει το κάρο μπροστά από τα άλογα. Κάτι τέτοιο άλλωστε πάντα το ζητούσε το εκπαιδευτικό κίνημα. Το θέμα δηλαδή της επιμόρφωσης. Ταυτόχρονα να λύσει τα διάφορα τεχνικά ζητήματα που φέρνουν στα όρια τους εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές, καθώς και να εξασφαλίσει τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλα τα παιδιά. Η παρούσα περίοδος θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια πρώτη επαφή με την εξαποστάσεως διδασκαλία μαθητών και εκπαιδευτικών και τίποτα παραπάνω. Είναι ένα εργαλείο, τμήμα της χρήσης των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, που παρά τις διάφορες κατά καιρούς δηλώσεις, ποτέ δεν έγινε οργανικό κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Και αυτό, μιλώντας για τις νέες τεχνολογίες πάντα, και αυτό με φθήνει των κυβερνήσεων που αντιμετώπιζαν τις νέες τεχνολογίες ως ένα τρόπο απορρόφησης των ΕΣΠΑ και ως δωράκια σε εταιρείες υπολογιστών. Τι έγινε άραγε με τα Notepad της κυβέρνησης Καραμαλή και τους διαδραστικούς πινάκες? Ποτέ δεν εντάχθηκαν σε σοβαρά στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από μια συστηματική προσπάθεια επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και το ίδιο συστηματική προσπάθεια παραγωγής ειδικού εκπαιδευτικού υλικού για την αξιοποίησή του. Όλα αυτά ήταν ατομική ευθύνη του κάθε εκπαιδευτικού χώρου ξεχωριστά. Χωρίς να ζητάμε από τους συναδέλφους και τις συναδέλφες λοιπόν να μην μπουν καθόλου στη διαδικασία, πρέπει να αναδείξουν τους λόγους που υιοθετείται από το Υπουργείο, χωρίς να δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή της. Είναι μόνο για τις δεδομένες συνθήκες και για τίποτα άλλο. Μόνο για επαναλήψεις και αυτό με μέτρο. Αυτό που πρέπει να γίνει όμως άμεσα, αν και εφόσον η επιδημία λήξει σύντομα, είναι η ανακοίνωση για μείωση της διδακτέας σύλλησης για όλες τις τάξεις και της εξεταστέας σύλλησης στις πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς και η κατάργηση των προαγωγικών εξετάσεων μέχρι και τη Β' Λυκείου.
Δεν είναι τυχαίο ότι τα παραπάνω ιδιαίτερα οι κατάργησης των προαγωγικών εξετάσεων δεν ανακοινώνονται, αφού κάτι τέτοιο θα υπονόμευε όλη τη διαδικασία της εξαποστάσεως εκπαίδευσης για όλες τις τάξεις του γυμνασίου και τις δύο πρώτες τάξεις του λυκείου. Αν όμως η πανδημία δήληξε σύντομα και με το δεδομένο ότι σκέψεις για εξετάσεις το Σεπτέμβριο είναι εξοντοτικές για τα παιδιά, τότε πρέπει να αποφασιστεί η ελεύθερη πρόσβαση των μαθητών της τρίτης λυκείου στο πανεπιστήμιο. Δεν είναι άλλωστε κάτι πρωτοφανέρωτο ή περίεργο. Άλλωστε είναι μέσα στις εισηγήσεις που δέχεται από τους συμβούλους της και υπουργός αν η κατάσταση δυσκολεύσει. Πάντα μετά από φυσικές καταστροφές στην Πελοπόννησο, στην Αττική, στη Ζάκυνθο και αλλού, τα παιδιά αυτών των περιοχών εισάγονταν ελεύθερα στο πανεπιστήμιο με ποσόστος. Άλλωστε, όταν με το νέο νόμο για τα κολέγια, όποιος έχει λεπτά μπορεί να παίρνει ένα πτυχίο κολεγίου και να διορίζεται στο δημόσιο, είναι φανερό ότι με τις πανελλαδικές περιορίζεται μόνο η δωρεάν πρόσβαση στις πανεπιστημιακές σπουδές. Κάτι τέτοιο είναι προτιμότερο από την τραγικά αγχωτική κατάσταση που ζουν σήμερα οι μαθητές και μαθητές της τέντες λυκείου, όπου τα γράμματά τους δημοσιεύονται διαρκώς στο αλφαβήτα και νομίζω ότι μπορούμε να τα διαβάσουμε εκεί. Τα παιδιά δεν ξέρουν ούτε τι να διαβάσουν, ούτε πότε θα δώσουν εξετάσεις. Ο Υπουργός Παιδείας όμως προτιμά να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αξιοποιηθεί εξ αποστάσεως η διδασκαλία και η διακάλυψη της ύλης. Άλλωστε, σύμφωνα με καταγγελίες, οι επίσημες οδηγίες του πρώτου Πακέτου Αττικής που δίδονται για την εφαρμογή της αποστάσεως εκπαίδευσης, τελείως απροκάλυπτα, μιλάνε για υποχρεωτική χρήση της λειτουργίας βιβλίου ύλης στο κάθε μάθημα, γιατί με τον τρόπο αυτό θα γίνονται γνωστές σε όλους οι υποχρεώσεις τους. Οι μαθητές και μαθήτρες είναι υποχρεωμένοι, σύμφωνα με το ΠΕΚΕΣ, να εργάζονται σύμφωνα με τις οδηγίες των διδασκόντων, με βάση το ρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου, τα τετράδια τους και εργασίες τους θα ελεγχθούν και θα ληφθούν υπόψη στην αξιολόγηση του τετραμήνου. Επίσης, μιλάει για μαθήματα κάλυψης της ύλης. Να πούμε και κάποια επιπλέον, ότι καταρχήν δεν μπορεί κανένας συνάδελφος να βρίσκεται στα σχολεία όσο διαρκεί η πανδημία. Αλλά η επικοινωνία του σχολείου με κάθε ενδιαφερόμενο πρέπει να γίνεται τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά. Πρέπει να στηριχθούν άμεσα οι οικογένειες των μαθητών, να δοθεί οικονομική στήριξη ειδικά των ανέργων γονέων, αλλά και να μεταφερθούν οι πρόσφυγες από τους καταβλισμούς όπου συνοστίζονται σε διαμερίσματα στην ευρωχώρα. Μόνο έτσι θα μπορέσουν και τα προσφυγόπουλα να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση είτε στην κανονική είτε ακόμα και στην εξαποστάσεως. Πρέπει να δοθούν έκτακτα κονδύλια από τον κρατικό προϋπολογισμό για την πρόληψη της επιδημίας, την περίθαλψη και την ανακούφιση του πληττόμενου πληθυσμού και όχι για την προστασία των κερδών επιχειρηματιών και εργοδοτών. Πρέπει να στηριχθεί άμεσα το δημόσιο σύστημα υγείας με μαζικές μονίμες προσλήψεις υγειονομικών και απαραίτητου προσωπικού με μέτρα προστασίας των εργαζομένων με δημιουργία ΜΕΘ και αγορά του απαραίτητου εξοπλισμού καθώς και με επιταχθεί ο ιδιωτικός δημόσιος ιδιωτικός τομέας υγείας. Αυτά που ζητάει ο ΕΝΓΕ με λίγα λόγια νομίζω ότι το εκπαιδευτικό κίνημα πρέπει να τα υιοθετήσει. Και επίσης να σταματήσει κάθε άλλο νομοθετικό έργο της κυβέρνησης, όπως το νομοσχέδιο για την εκπαίδευση ή απαγόρευση των διαδηλώσεων που έχουν προγραμματίσει να φέρουν για ψήφιση, εκτός από αυτό της πρόληψης και της πλήρους αντιμετώπισης της επιδημίας. Αυτό το αίτημα είναι πολύ επικαιρό, μια και χτες ανακοινώθηκε ότι κατατίθεται το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, που υποτίθεται ότι θα φαινόταν για αργότερα, για διαβούλευση μέχρι τέλη Απρίλη. Περιλαμβάνει ανάμεσα σε πολλά ακόμα διορθωτικές αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής στα ΕΗ του Γαβρόγλου, επαναφορά του θεσμού του Σχολικού Συμβούλου, επαναφορά της Τράπεζας Θεμάτων, αξιολόγηση σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών. Είναι φανερό ότι η κυβέρνηση κάνει την κρίση ευκαιρία και την ίδια ώρα που έχουμε επίσημες δηλώσεις για περικοπή των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων, φέρνουμε ένα νομοσχέδιο που αν εφαρμοστεί θα είναι αρχή τέλους για τη δημόσια παιδεία όπως την ξέραμε. Μην έχουμε λοιπόν την παραμικρή αμφιβολία. Την εξαποστάσεως εκπαίδευση θα τη χρησιμοποιήσουν ως εργαλείο σε αυτή την κατεύθυνση. Ο μόνος τρόπος να απαντηθούν αυτές οι επιθέσεις είναι η αντίδραση από τη μεριά των εκπαιδευτικών σωματείων και ομοσπονδιών καθώς και του συνόλου της εκπαιδευτικής κοινότητας. Σε αυτή την κατεύθυνση είναι η κρίσιμη συνεργασία της εκπαιδευτικής αριστεράς, η οποία μπορεί να έχει διαφορετικές προσεγγίσεις ό,τι αφορά τη χρήση της τηλεεκπαίδευσης σε συνθήκες κορονοϊού. Η δύναμη της κυβέρνησης ενισχύεται από το ότι αυτό δεν συμβαίνει. Δεν υπάρχει δηλαδή δυστυχώς αυτή η απαραίτητη ενότητα και συνεργασία. Η συζήτηση και η στάση των αριστερών παρατάξεων απέναντι στην τηλεεκπαίδευση στις παρούσες συνθήκες είναι το ένα. Το πώς θα αντιδράσουμε απέναντι στην οφειλελεύθερη επέλαση ενάντια στο δημόσιο σχολείο και το πώς η εξαποστάσεως εκπαίδευση επιχειρείται και θα επιχειρηθεί να χρησιμοποιηθεί είναι κατά τη γνώμη μου το μείζον. Ευχαριστώ. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ τον Νίκο. Το λόγο έχει η Άννη Ποταμίτη, μαθήτρια από τη Ζάκυνθο. Καλησπέρα και από μένα. Το πρωτόγνωρο λοιπόν τώρα είναι ότι βρισκόμαστε όλοι σχεδόν στην ίδια φάση, στην ίδια κατάσταση. Αυτό φυσικά συμβαίνει μόνο σε τέτοιες περιπτώσεις κοινών προβλημάτων, όπως είναι αυτή η πανδημία, όπου κάτι ανεξέλεγκτο, κάτι απεσιόδοξο, κάτι απρογραμμάτιστο συμβάν που έρχεται ενάντια σε κάθε γνωστή προγραμματισμένη καθημερινότητα,
των ανθρώπων. Σε τέτοιες περιπτώσεις, σε καταστάσεις λοιπόν, μόλις καταφέρνει μια κοινωνία να ξεπεράσει, ας πούμε, το πρώτο σοκ, την πρώτη αγωνία, το πρώτο άγχος για το ότι μπορεί να απειλείται η υγεία τους, να έρχεται σε κίνδυνο η ίδια τους η ζωή, η κοινωνία το επόμενο που έχει να κάνει είναι, παρόλη την κοινωνική απομάκρυνση, να οργανωθεί συλλογικά και συντροφικά, ώστε να αντιμετωπίσει και να διαχειριστεί όσο το δυνατόν καλύτερα την κατάσταση. Εμφανίζεται λοιπόν και στη χώρα μας ο κοροναϊός. Και τι κάνουμε? Λαμβάνουμε αρχικά κάποια μέτρα προστασίας, αποφεύγουμε συναστισμούς, κλείνουμε σχολεία και δημόσιους χώρους, τηρούμε την υγιεινή και σιγά σιγά έρχεται και ο κατοίκον περιορισμός. Και βέβαια όλα αυτά χωρίς να αφορούν τους πάντες, καθώς όπως γνωρίζουμε, άστεγοι, πρόσφυγες και τέτοιες ομάδες δεν μπορούν να προστατευτούν κατάλληλα. Και έτσι φτάνουμε κάπως στο τώρα. Και τώρα τι γίνεται? Τώρα λοιπόν που περάσαμε εν μέρη το πρώτο σοκ και λάβαμε κάποια μέτρα προστασίας, τι κάνουμε? Οργανωνόμαστε, προσπαθούμε να καλύψουμε το χαμένο χρόνο που δεν βρισκόμασταν στους δρόμους, στον αγώνα για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας και την κάλυψη των αναγκών των νοσοκομείων και την πρόσληψη προσωπικού που σε μια τέτοια πανδημία θα έσωσαν ζωές. Προσπαθούμε να διεκδικήσουμε με τα μέσα που έχουμε τώρα διαδικτυακά τα χρήματα που υπάρχουν και κανονικά ανήκουν στο δημόσιο, όμως δεν δόθηκαν ποτέ. Αντιλαμβανόμαστε τις ευθύνες της αδιαφορίας μας, το κοινωνικό μας χρέος και αμφισβητούμε την κυβέρνηση και το σύστημα? Υπερασπιζόμαστε πάση θυσία τον αγώνα των γιατρών μας? Όχι, ή όχι ως πλειοψηφία. Αντιθέτως, μερικοί κάνουμε την προσευχή μας, μερικοί παρακολουθούμε σειρές και ταινίες για να ξεχάσουμε, κάποιοι απολαμβάνουμε τον ελεύθερο χρόνο μας και άλλοι ανησυχούμε για την υγεία των ασθενών συγγενών μας. Οι γιατροί έχουν αποκτήσει ξαφνικά υπερδυνάμεις και τέσσερα χέρια ώστε να σώζουμε ζωές, πέρα από το ωράριο και το μισθό μας. Οι εκπαιδευτικοί γίναμε ξαφνικά ειδικοί στην τεχνολογία για την εφαρμογή της τηλεπαίδευσης, ή αν όχι, προσπαθούν ολημερής και ολινυχτός να μάθουμε μέσα σε δύο μέρες να παίζουμε την τεχνολογία στην τάχτη. Και κάποιοι άλλοι, λίγοι, ισχυροί, βρίσκουν από την πρώτη στιγμή την κατάλληλη ευκαιρία να εκμεταλλευτούν μια τέτοια κατάσταση απελπισίας και να εφαρμόσουν τα όμορφα σχέδιά τους, που θα παρουσιάσουν ως σωτήρια, ενώ στην ουσία την ίδια στιγμή θα στείλουν χιλιάδες εκπαιδευτικούς στους δρόμους, θα αποδυναμώνουν, θα εκμηδενίζουν το δημόσιο, θα ενισχύουν τα οικονομικά και καπιταλιστικά τους συμφέροντα. Και έτσι, σε αυτά τα πλαίσια, κληθήκαμε να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί και στα σχολεία το πρόβλημα με την έλλειψη των μαθημάτων. Και βλέπουμε την πρώτη πρόταση του Υπουργείου, την τηλεκπαίδευση. Η τηλεκπαίδευση είναι όντως ένας εναλλακτικός τρόπος εκπαίδευσης ή έστω ένα μέσο διατήρησης μιας επαφής μαθητών και καθηγητών, η οποία όμως έρχεται με τα τωρινά δεδομένα να ζητήσει από καθηγητές, εκπαιδευτικούς και μαθητές τη διάθεση συσκευών και διαδικτύου που μπορεί να μην έχουν και να μην μπορούν οικονομικά να καλύψουν, τη γνώση τους πάνω στη λειτουργία αυτών των συσκευών και τη χρήση της τεχνολογίας και φυσικά την εύθυμη διάθεσή τους για μάθημα μέσα σε αυτή την ψυχοφθόρα κατάσταση που βρισκόμαστε όλοι μας. Ουσιαστικά η εκπαίδευση αποστάσεως, εκτός όμως από το ότι έχει ψυχολογικές συνέπειες, έχει και κάποια προς το παρόν πρακτικά προβλήματα, όπως προαναφέρθηκε το σύστημα σιγά συχνά πέφτει και από δικές μου εμπειρίες έχω δει ότι τη στιγμή που τόσοι καθηγητές και μαθητές μπαίνουν στην πλατφόρμα για τις τηλεδιασκέψεις, το αποτέλεσμα είναι το σχολικό δίκτυο να κολλάει και να οδηγεί σε μια απελπιστική κατάσταση, κατά την οποία ξοδεύουμε και αρκετό χρόνο, βρισκόμενοι σε μια αναμονή και σε μια διαρκή προσπάθεια σύνδεσης. Αυτό οφείλεται στην έλλειψη της οργάνωσης και την προβληματική οργάνωση δηλαδή του Υπουργείου, ενώ την ίδια στιγμή απαιτεί από εμάς να είμαστε παρόντες και να εφαρμόσουμε την τηλεκπαίδευση. Τώρα, όλα αυτά συμβαίνουν από την πλευρά του συστήματος, αντί να προτείνονται απλοί τρόποι ασύγχρονης επικοινωνίας και επαφής, ενασχόληση των μαθητών με εκπαιδευτικές δραστηριότητες και υλικό χωρίς εξαναγκασμό και πίεση, με ανάπτυξη βοηθητικού υλικού κτλ. Αντί να αφιερώνεται χρόνος απαραίτητος για κάθε εκπαιδευτικό
να επιμορφωθεί και να εξοικειωθεί με αυτά τα νέα τεχνολογικά δεδομένα που υπάρχουν στη ζωή του και να αποφασίσει ο ίδιος με ποιον τρόπο θεωρεί και πρέπει να βοηθήσει τους μαθητές του και πραγματικά να τους προσφέρει. Γιατί με τον τρόπο με τον οποίο έχει λειτουργήσει ως τώρα το Υπουργείο με τις εντολές του, απαξιώνει και παραγωνίζει το ίδιο το επάγγελμα του καθηγητή, χωρίς να του δίνει την ελευθερία να αποφασίσει με ποιο τρόπο θέλει να προσφέρει στους μαθητές του. Αντί λοιπόν να εξασφαλίσει συσκευές και ελεύθερη ίση πρόσβαση στο διαδίκτυο στην τηλεπαίδευση σε εκπαιδευτικούς και μαθητές χωρίς δική τους προσωπική οικονομική επιβάρυνση, και αντί πάνω απ' όλα να έχει λύσει πρώτα το θέμα της δημόσιας υγείας και της κρίσης που περνάει η χώρα μας, που καλείται να σώσει τις ζωές των πολιτών της, χωρίς προσωπικό, χωρίς χρηματοδότηση, χωρίς εξοπλισμό, χωρίς μονάδες εντατικής θεραπείας και χωρίς δυνατότητα δωρεάν διαγνωστικών τεστ. Και εμείς, ξαναλέω, τρέχουμε να ακολουθήσουμε τις οδηγίες, τους, να είμαστε νόμιμοι, νόμιμοι απέναντι σε ποιους νόμιμους. Οι γιατροί να κάνουν το χρέος τους και οι εκπαιδευτικοί να εξυγχρονιστούν. Μα γιατί? Δεν ξέρουμε, δεν υποψιαζόμαστε ίσως ότι το σχέδιο της εκπαίδευσης, της τηλεπαίδευσης, δεν προτείνεται ως προσωρινή ή έκτακτη ανάγκη, αλλά είναι ένα πείραμά τους που όσο φαίνεται να ακολουθούν εκπαιδευτικοί και μαθητές με αυτόν τον τρόπο, σκοπεύουν να εγκρεώσουν αρχικά σε απομακρυσμένες περιοχές που κάτι τέτοιο θα βόλευε, καθώς όπως γνωρίζουμε είναι δύσκολο και θα μπορούσαν να κλειτώσουν την πρόσληψη εκπαιδευτικών και το να δίνουν μισθούς και αυτά θα ήταν προς οφελός τους. Και αργότερα να εφαρμοστεί η τηλεπαίδευση σε ολόκληρη τη χώρα, αφού θα έχει λειτουργήσει τέτοιες περιοχές. Ναι, λοιπόν, το υποψιαζόμαστε και επιθυμούμε στην επικοινωνία, επιθυμούμε την επικοινωνία και τη διατήρηση σχέσεων μεταξύ καθηγητών και μαθητών. Επιθυμούμε την ένδειξη ενδιαφέροντος και την εκπαίδευση των μαθητών με διάφορους τρόπους, όχι όμως με αυτόν τον δικό τους τρόπο. Όχι με πίεση και άγχος στους εκπαιδευτικούς. Όχι με μάθημα για μερικούς. Όχι με ατομική οικονομική επιβάρυνση. Θέλουμε μία σωτησίης, θέλουμε προσαρμογή στην παρούσα κατάσταση, θέλουμε μια εκπαίδευση στην οποία μαθητές με εκπαίδευση στην οποία μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, με μαθητές οι οποίοι δεν έχουν εξυγχρονιστεί, ας πούμε, δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και δεν έχουν τεχνολογικές γνώσεις, να μπορούν και να ενδιαφέρονται και να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, το οποίο θα μπορούσε να επιτευχθεί με εναλλακτικές ασύγχρονες δραστηριότητες που θα αφορούν κάθε τύπο μαθητή. Θέλουμε λοιπόν εργασία με όρια, πρώτα απ' όλα σεβασμό, στήριξη στους συνανθρώπους που βιώνουν, κάτι τρομακτικό και πρωτόγνωρο. Ευχαριστούμε πολύ και την Άννη. Το λόγο έχει ο Βασίλης. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση στην πολύ, πολύ ωραία εκδήλωση. Καταρχάς, αφού είμαστε στην εκδήλωση, να δώσουμε και το κουράγιο μας και να ευχαριστήσουμε και τους ανθρώπους με τις πράσινες φανέλες, καθώς και όλους αυτούς που βρίσκονται στο σύστημα τροφοδοσίας, σε σούπερ μάρκετ, σε μεταφορές και δίνουν πραγματικά ένα αγώνα ζωής για όλους εμάς σε αυτή την περίοδο. Πιο συγκεκριμένα για την εκδήλωση έχω σημειώσει κάποια πράγματα. Θα προσπαθήσω να συνεισφέρω κι εγώ όπως το έκαναν οι προηγούμενοι. Καταρχάς, ας ξεκινήσουμε για την τηλεκπαίδευση με την εξής πεποίθηση, ας πούμε, ότι το κόστος μετακυλείται ατομικά, έτσι. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα σαν μια χώρα η οποία έχει ένα από τα πιο ακριβά, νομίζω το πιο ακριβό ίντερνετ στην Ευρώπη και ποιοτικά ούτε δεν είναι τόσο καλό σε σχέση με το προϊόν που προσφέρεται σε άλλες χώρες. Από εκεί και πέρα υπάρχουν νούμερα που δείχνουν ότι το ίντερνετ δεν σημαίνει ότι το κατέχουν όλοι. Συγκεκριμένα με νούμερα από τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών, περίπου το 53,6% παγκοσμίως έχει πρόσβαση σε ίντερνετ, για τις αναπτυσσόμενες χώρες 86,6% και 47% για τις αναπτυσσόμενες. Στην Ελλάδα συγκεκριμένα είναι 76%, και θέλει πάρα πολύ προσοχή, γιατί και από αυτά τα νούμερα μπορείς να βγάλεις κάποιο συμπέρασμα ότι τα ποσοστά είναι πάρα πολύ μικρά για ανθρώπους που έχουν εισόδημα μικρότερο των 1.000 ευρώ. Αυτό σε μια
μνημονιακή Ελλάδα, καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει και ποιους αποκλείει. Και ηλικιακά τα νούμερα για ανθρώπους κάτω των 15 είναι πάρα πολύ μικρά. Αυτό είναι ένα σχόλιο που αφορά κυρίως τα άτομα που βρίσκονται στην πρωτοβάθμια, ίσως και σε ένα κομμάτι της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Με βάση αυτά τα νούμερα, φαίνεται και πώς μπορεί να αποκληθεί ένα κομμάτι από τις εκπαιδευτικές διαδικασίες, αλλά θεωρώ ότι είναι και ένα συμπέρασμα με βάση, από αυτή, με βάση την οικονομική αυτή κρίση, πώς οι τηλεπικοινωνίες είναι βασικός άξονας μιας χώρας και πρέπει να είναι δημόσιο αγαθό και να μην μοιράζεται στους ιδιώτες κτλ. Τώρα, για να πούμε λίγο πιο συγκεκριμένα στο ζήτημα της τηλεκπαίδευσης. Αυτό που βλέπουμε να γίνεται είναι, όπως είπαν και οι προηγούμενοι, είναι ένα πείραμα. Το οποίο πείραμα, ειδικά για το κομμάτι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, θα έχει να δώσει πολλά για τους έχοντες την εξουσία την επόμενη μέρα. Αυτά τα πράγματα μπορούν, ας πούμε, να χωριστούν σε 2-3 κατηγορίες. Πρώτον, κάνοντας μια μικρή έρευνα και κοιτάζοντας και πανεπιστήμια που κάνουν online μαθήματα, το distance learning λέγεται, μπορούμε να δούμε τι είναι αυτό που προσφέρουν, τι είναι αυτό που κάνουν διαφήμιση, ας πούμε. Το πρώτο είναι το λεγόμενο flexibility, δηλαδή η ευελιξία του ιδρύματος. Τι πάει να πει η ευελιξία? Ένα πρώτο είναι η ευελιξία των δομών διοίκησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, δηλαδή οι Πριτανίες, οι Κοσμητίες κτλ. Να μπορούν να παίρνουν αποφάσεις αποκλείοντας μερίδες του Πανεπιστημίου που παίζουν ένα ρόλο. Είτε είναι οι φοιτητές, είτε είναι οι διοικητικοί υπάλληλοι κτλ. Φανταστείτε δηλαδή έναν αγώνα που μπορεί να δοθεί είτε από τους φοιτητές είτε από τους διοικητικούς υπαλλήλους και να γίνονται διαδικασίες που να αποφασίζουν για αυτούς χωρίς αυτούς την επόμενη μέρα. Ήδη βλέπουμε κάποιες τέτοιες διαδικασίες που στο όνομα της κρίσης και να σώσουμε το εξάμηνο, και να μπει ένα ερωτηματικό πιο μετά, θα προσπαθήσω να το απαντήσω, παίρνουν αποφάσεις εν κρυπτό και γρήγορα μέσα από αυτές τις διαδικασίες. Δεύτερο ζήτημα. Πρέπει να γίνει μια κριτική στην εκπαιδευτική διαδικασία και στους τρόπους που βρίσκει και μέσα από την τηλεεκπαίδευση να δημιουργούνται σωρία καθηγητικής αυθαιρεσίας, εντατικοποίησης, κοιτάξης κτλ. Στο συγκεκριμένο θέλει την εξής προσοχή, ότι ενώ ζούμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση που όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μια παγκόσμια υγειονομική κρίση, αυτό φαίνεται είτε αν το σκεφτεί ο καθένας ατομικά, είτε αν δούμε και τα μέτρα που έχουν πάρθει για την αντιμετώπιση όλης αυτής της κατάστασης, στα πανεπιστήμια φαίνεται ότι αυτό δεν αγγίζει τον τρόπο που γίνεται η εκπαιδευτική διαδικασία και ίσα ίσα δυσχεραίνει τους ανθρώπινους ρυθμούς σπουδών για πάρα πολλούς φοιτητές. Παραδείγματος χάρη υπάρχουν και καταγγελίες και στην ΑΣΟΕ αλλά και σε άλλα ιδρύματα ότι καθηγητές με τη δικαιολογία ότι αφού είστε σπίτι αυτό συνεπάγεται ότι δεν κάνεις τίποτα, έτσι. Και αυτό θέλει πολύ προσοχή και για την τηλεεκπαίδευση και σε επόμενο βήμα και για την τηλεεργασία. Ότι ταυτίζεται ότι είσαι σπίτι, ότι δεν κάνεις τίποτα. Έτσι. Και εκεί πέρα μπαίνουν δύο πράγματα. Το ένα, το ανέλησα, είναι καθηγητική αυθαιρεσία. Είναι η βαθιά άρνηση από μεριάς του καθηγητικού στρώματος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ένα θαυμαστικό εδώ, ότι το προσωπικό που στελεχώνει την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα έχει κάνει τα τελευταία 10 χρόνια, δηλαδή μέσα στην κρίση, τεράστια στροφή προς τον συντηρητισμό και αυτό φαίνεται και τώρα, αν θέλετε την γνώμη μου, αλλά έχει φανεί και σε διάφορους αγώνες που έχουν δοθεί στο παρελθόν, είναι η άρνησή τους να ανεβάζουν ασύγχρονο υλικό, το λεγόμενο ασύγχρονο υλικό, δηλαδή διαλέξεις, διαλέξεις που έχουν εγγραφεί κτλ. Με προσπάθεια, ας πούμε, να βοηθήσουμε τους φοιτητές να αποκτήσουν την κατάλληλη γνώση κτλ. Από εκεί πέρα πρέπει να δούμε το βασικό, έτσι, το οποίο το αντιμετωπίζω και εγώ στο μεταπτυχιακό. Ειδικά, φαντάζομαι ισχύει παντού, αλλά ειδικά στο κομμάτι των τεχνικών γνώσεων,
έτσι, που αφορά πιο πολυτεχνικές, θετικές επιστήμες κτλ. Και ιατρικές, αν θέλετε γνώμη, είναι απαραίτητη, είναι απαραίτητο βήμα για την απόκτηση κάποιων γνώσεων, τα εργαστήρια και το να μπορεί, ας πούμε, ο φοιτητής να έχει σε επαφή με τα μηχανήματα ή κάποια πράγματα που δεν μπορεί σε με κανέναν τρόπο η τηλεεκπαίδευση να τα ξεπεράσει. Αυτό, ας πούμε, είναι κάτι βασικό. Τώρα, από εκεί και πέρα, άλλα δύο πράγματα που θεωρώ ότι είναι σημαντικά να μείνουν είναι πώς, αν δείτε και λίγο ιστορικά, πώς ξεκίνησε η από απόσταση εκπαίδευση κτλ. Ξεκίνησε στην Αγγλία και στην Αμερική και κατευθείαν υπήρχε ένας οικονομικός επιχειρηματικός κύκλος που στήριξε όλο αυτό το εγχείρημα, έτσι, και το στήριξε για να έβαζε τα λεφτά του, ας πούμε, γύρω από αυτό το μοντέλο, αλλά λόγω διάφορων κρίσεων αυτό το πράγμα δεν γύρισε στους επιχειρηματίες αυτά που προσδοκούσαν. Ωστόσο μπαίνει, αν δείτε ιστορία, ας πούμε, με ένα απλό search, μπορούμε να δούμε ότι όλα τα virtual ιδρύματα, είτε ιδιωτικά κολέγια κτλ., κάνουν μια διαφήμιση πολύ αισχρή που αναδεικνύει, ας πούμε, και βάζει και ένα ερώτημα γύρω από την ποιότητα της γνώσης και τη χρηματική του αξία. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό και είναι ένα πράγμα το οποίο μπορεί, ειδικά στην Ελλάδα που γίνεται μια βαθιά προσπάθεια τα τελευταία χρόνια για επιχειρηματικοποίηση του πανεπιστημίου και συνολικά της εκπαίδευσης, στο πώς θα λειτουργεί σαν μια επιχείρηση, θα έχει απολαβές, θα έχει πελάτες κτλ., αύριο μεθαύριο να προσπαθήσει να βάζει και τέτοια πράγματα, ενώ θα έπρεπε να κοιτάει την πραγματική εκπαιδευτική διαδικασία, να προστατεύει τους εργαζόμενους και τους φοιτητές που πλήττονται. Έτσι, βλέπουμε, ας πούμε, τώρα και στις εστίες όλα αυτά που γίνονται, που προσπαθούν να διώξουν τους φοιτητές, ένα μεγάλο ζήτημα που έχει ανοίξει κτλ. Τελευταίο πράγμα, το οποίο θα ήθελα έτσι να βάλω στην κουβέντα, είναι κάτι που παρατήρησα σε όλες τις καμπάνιες τηλεεκπαίδευσης που γίνονται. Ένα βασικό πράγμα που υπάρχει είναι ότι μπορεί, ας πούμε, αυτός ο τρόπος εκπαίδευσης να συνδυαστεί με την προσωπική ζωή ή την οικογένεια ή τη δουλειά. Αυτό το πράγμα θεωρώ ότι βάζει το εξής ερώτημα, την εξής κατάσταση, ας πούμε, μπροστά. Υπάρχει τα τελευταία 10 χρόνια μία έντονη κίνηση του κράτους στο να πείσει εμάς ότι εμείς φταίμε για την κρίση. Αντίστοιχα, αν τώρα η θετική εκτοξευτεί, εμείς θα φταίμε. Υπάρχει μια ατομική ευθύνη στα πάντα και προσπαθεί αυτό το πράγμα το κράτος και οι κυβερνήσεις να το περάσουν σε εμάς με κάθε τρόπο. Συνεπώς, αυτή η παραγωγικοποίηση, αυτό το ιδεολόγημα του να είμαστε συνεχώς παραγωγικοί, η διαβίω εκπαίδευση και να κάνουμε τα πάντα γρήγορα και σε μεγάλο βαθμό, έχει απλώσει τα χέρια του τα τελευταία χρόνια και στην εκπαίδευση. Επομένως, αυτό το σκεπτικό, το πώς να τα συνδυάσουμε όλα και την προσωπική μας ζωή και την εργασία και τη συνεχή εκπαίδευση, μπορεί να εφαρμοστεί με τον καλύτερο τρόπο μέσα από την τηλεκπαίδευση. Και αν θέλετε την γνώμη μου, αυτό είναι και ένα από τα πιο μεγάλα αρνητικά. Το ότι μπορεί να είναι το μέσο για μια τέτοια δυστοπία που ο καθένας θα είναι σπίτι του και θα μπορεί να κάνει τα πάντα και να μην κάνει τίποτα εν τέλει. Αυτά είχα στο μυαλό μου να πω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Βασίλη. Μέχρι στιγμής έχουν γραφτεί δύο πράγματα στα σχόλια, στα οποία το λέω και τώρα για κάποιους που περιμένα ότι οτιδήποτε θέλετε ή πράγματα που υπόθηκαν μπορείτε να τα γράψετε στα σχόλια στο Facebook. Εγώ, σημειώνοντας και αυτά τα στοιχεία που νομίζω ότι ο βασικός κίνδυνος μιας καταρχάς στο γενικό επίπεδο, δηλαδή το πώς η τεχνολογία μπορεί κρύβει κάποιους κινδύνους που πρέπει να δώσουν για τη δημόσια παιδεία,
Καταρχάς είναι ο κίνδυνος της αποσυλλογικοποίησης μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας και αυτό που έβαλε η Άννη με το ότι από τον ίδιο τον καθηγητή να επιλέξει και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί το μάθημά του και η εκπαιδευτική διαδικασία. Το πώς μέσα από την τηλεκπαίδευση αποκλείονται ή δυσκολεύει πολύ περισσότερο το πλαίσιο για ένα παιδί με μαθητικές δυσκολίες. Που σε ένα περιβάλλον σχολή που θα κάνει το περιβάλλον για τέτοιου είδους παιδιά θα μπορεί σε ατομικό επίπεδο καθηγητής να κάνει τέτοιου είδους μια καλύτερη προσπάθεια να ενταχθεί το παιδί στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης αυτό που έβαλε ο Βασίλης για το ζήτημα της δημοκρατίας νομίζω ότι είναι και αυτό σημαντικό. Έχουμε δει όλοι και στο Πανεπιστήμιο όλα τα προηγούμενα χρόνια και ακόμα συμβαίνει ότι πάντα σε περιόδους καταλήψεων, κινητοποιήσεων των φοιτητών πάντα υπήρχαν οι καθηγητές που απειλούσαν ότι εγώ θα κάνω κανονικά το μάθημά μου. Ή απέναντι στην κατάληψη φανταστείτε να βγαίνει ο καθηγητής και να λέει ότι εντάξει δεν με πειράζει που έχει κατάληψη, εγώ θα συνεχίσω εδώ να κάνω το μάθημά μου κανονικά μέσω τηλεπαίδευσης και όποιος θέλει μπαίνει. Φανταστείτε να μπαίνουν απουσίες στα μαθήματα της τηλεκπαίδευσης. Και άρα κατευθείαν αποκλείει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι φοιτητών και μαθητών ακόμα και αποσυλλογικοποιείται τελείως, εξατομικεύεται η τηλεκπαίδευση διαδικασία. Νομίζω ότι πρέπει να το κρατήσουμε αυτό. Το ότι το αντιμετωπίζει η κυβέρνηση ως ευκαιρία δεν είναι τυχαίο και νομίζω ότι και στο επίπεδο της εργασίας θα υπάρχει περαιτέρω τέλος πάντων θα δούμε πολύ περισσότερα πράγματα σε αυτό το επίπεδο ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας μέσα από όλα αυτά. Το βασικό λάθος κατά τη μου άποψη που κάνει η κυβέρνηση όπως και στο ζήτημα του κορονοϊού και γενικά για να αποδείξει το πόσο έτοιμη είναι και πόσο τα έχει προβλέψει όλα τέλεια βγήκε κατευθείαν από την πρώτη μέρα που κλείσανε τα σχολεία ότι εμείς τα έχουμε όλα λυμμένα, θα εφαρμοστεί τηλεπαίδευση σύγχρονη, ασύγχρονη, δεν θα χαθεί τίποτα, δεν θα χαθούν εξάμεινα, θα δοθούν κανονικά εξετάσεις και όλο αυτό το πλαίσιο. Και στην πραγματικότητα βλέπουμε το τι προβλήματα έχει στην υλοποίησή του. Άρα, εγώ λέω ότι αντί να γίνονται τέτοιου είδους δηλώσεις, θα έπρεπε σε κάθε περίπτωση να έχει σχεδιαστεί, να έχει αποτυπωθεί ένα σχεδιασμός του Υπουργείου που να περιλαμβάνει σύγχρονη, ασύγχρονη εκπαίδευση. Καταρχάς, να μιλήσουμε για την ασύγχρονη. Θα έπρεπε να υπάρχει ένα πλαίσιο και οδηγίες σαφείς για την ασύγχρονη εκπαίδευση τουλάχιστον, που να λέει, να έχει έναν οδηγό επαναλήψεων, να έχει δωρεάν υλικό αναρτημένο για κάθε είδους μορφή εκπαίδευσης, είτε για τα σχολεία, είτε ντοκιμαντέρ, είτε διάφορα βιβλία που θα τα παρέχει δωρεάν στο ίντερνετ. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Και άρα δεν μπορούμε να περάσουμε κατευθείαν στη σύγχρονη εκπαίδευση. Και να καλούνται και οι μαθητές και οι φοιτητές να παρακολουθήσουν μια τέτοια διαδικασία και από την πλευρά τους οι εκπαιδευτικοί να ανταποκριθούν σε ένα τέτοιο πλαίσιο χωρίς να τους δίνεται και καμία υποστήριξη στην πραγματικότητα. Το δεύτερο πρόβλημα που έχουν γράψει στα σχόλια ήταν κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης του Νίκου για το νομοσχέδιο το οποίο συζητάει η κυβέρνηση για την παιδεία εν μέσω καραντίνας. Νομίζω σε πρόλαβε πριν αρχίσεις να τα αναφέρεις. Σίγουρα εγώ ο σχολιασμός που κάνω είναι το βασικό πρόβλημα είναι ότι εν μέσω πανδημίας, δηλαδή την ώρα που δεν μπορεί να αντιδράσει οργανωμένα είτε οι εκπαιδευτικοί είτε οι φοιτητικοί σύλλογοι είτε οι μαθητές, την ίδια ώρα η κυβέρνηση συζητάει μέσα στην πανδημία και προσπαθεί να περάσει πράγματα τα οποία θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε και θα έρθουν να εφαρμοστούν την επόμενη ημέρα. Αυτό είναι ο δικός μου σχολιασμός. Από εκεί και πέρα, Νίκο και Βασίλη, αν έχετε παρακολουθήσει καθόλου τη συζήτηση για το νομοσχέδιο της κυβέρνησης, μπορείτε να βάλετε μερικά πράγματα στη συζήτηση. Γιατί είναι πραγματικά και πολύ σοβαρό να γίνεται οποιαδήποτε νήξη
για τέτοιου είδους εφαρμογές στη διάρκεια της πανδημίας. Άρα, Νίκο, αν έχεις να προσθέσει κάτι ή Βασίλη όσον αφορά το νομοσχέδιο, και παράλληλα όποιος θέλει μπορεί να γράφει και στα σχόλια, να ρωτάει πράγματα, να βάζει προβληματισμούς και να συνιστεί και λίγο η συζήτηση. Εντάξει. Για το νομοσχέδιο είναι γενικώς γνωστά τα σχέδια, γιατί είχαν ανακοινωθεί ένα προηγούμενο διάστημα όλες οι ιδέες για το πώς σκέφτονται να προχωρήσουν στην κυβέρνηση. Απλώς είχε βγει μια ανακοίνωση τέλος πάντων ότι όλα τα νομοσχέδια αναστέλλονται και θα τα δούμε αργότερα. Βεβαίως, προφανώς το αργότερα σημαίνει απλώς 15-20 μέρες μετά, ας πούμε, και τίποτα άλλο. Αυτό το οποίο θέλει να κάνει το νομοσχέδιο είναι ουσιαστικά να ελέγξει ή αν θέλετε να διώξει τους μαθητές από το Λύκειο μέσα από μια διαδικασία εντατικοποίησης εξεταστικών φραγμών, τράπεζας θεμάτων, σύνδεσης του απολυτηρίου, μάλλον σύνδεσης των βαθμών της κάθε τάξης του σχολείου του Λυκείου με την είσοδο στα πανεπιστήμια, δηλαδή ένα σχολείο το οποίο είναι πολύ πιο εντατικοποιημένο από ό,τι είναι το σημερινό. Αυτό προφανώς λίγα παιδιά θα μπορούν να το αντέξουν, τέλος πάντων να μην το πω λίγα, πολύ λιγότερο από σήμερα. Και προφανώς, το είπα κάποια στιγμή και στην αρχική μου τοποθέτηση, στην Αμερική, όταν φεύγουν τα παιδιά από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από το σχολείο, υπάρχουν τα σχολεία, ένα γνωστό ας πούμε είναι το Keystone, μπορείτε να μπείτε να δείτε στο διαδίκτυο την ιστοσελίδα του, που παρέχει, εκεί έχουν ένα σύστημα πιστωτικές μονάδες, παρέχει μαθήματα, τα οποία συγκεντρώνουν οι μαθητές πιστωτικές μονάδες και ουσιαστικά μπορούν και απέχουν το απολυτήριο του Λυκείου, του High School, ας πούμε, που έχουν στην Αμερική, με αυτόν τον τρόπο. Και πιθανώς κάποιοι από αυτούς γράφονται αργότερα στα κολέγια κτλ. Άρα φυσικά αυτά είναι με το αζημίωτο, είναι εκατοντάδες δολάρια που κοστίζει το κάθε μάθημα και ανοίγει ένα πεδίο κερδοφορίας ιδιωτικό μέσα από αυτή τη διαδικασία. Είναι το αντίστοιχο όπως στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που θέλουν να βάλουν τη βάση του 10, το οποίο μάλλον θα υπάρχει σε αυτό το νομοσχέδιο, η βάση του 10 και μάλιστα βάσεις που θα μπορούν να βάλουν και τα ιδρύματα. Θα το δούμε τώρα στη διαβούλευση. Χτες ανακοινώθηκε, φαντάζομαι θα μπει άμεσα από Δευτέρα, θα είναι στη διαβούλευση, μπορεί και σήμερα αργά, δεν ξέρω. Λοιπόν, και ουσιαστικά μέσα από τη διαδικασία με τον περιορισμό των παιδιών που θα μπορούν να μπαίνουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, θα ανοίγει η δυνατότητα των ιδιωτών να αντλούν πελατεία. Δηλαδή θα πρέπει τα παιδιά να πάνε ας πούμε στον ιδιωτικό τομέα για να πάρουν ισοδύναμο πτυχίο. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Δηλαδή η έννοια της αριστείας περιορίζεται μόνο σε αυτούς που δεν έχουν να πληρώσουν. Όσοι έχουν να πληρώσουν δεν τρέχει τίποτα. Μπορούν να πάρουν και πτυχίο να διοριστούν. Δηλαδή είναι τελείως άλλη λογική ας πούμε. Τελείως άλλα κριτήρια ας το πούμε έτσι. Όποιος έχει λεφτά μπορεί να κάνει τι θέλει. Όποιος δεν έχει πρέπει να αντιμετωπίσει τη λιάλαπα των πανελλαδικών εξετάσεων για να μπορέσει να μπει στο πανεπιστήμιο. Άρα νομίζω ότι κάποια μέτρα είναι αυτά. Επίσης μέσα στο νομοσχέδιο υπάρχει αξιολόγηση και των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών, όπου υποτίθεται σε ένα πρώτο επίπεδο θα υπάρξει μια επιμόρφωση κτλ. Αλλά μετά πολύ σύντομα θα υπάρξει μη τιμωρητική, όπως λένε, αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Βεβαίως αυτά εμείς τα ακούμε βέρεσε, γιατί ξέρουμε ότι όταν μπαίνει η αξιολόγηση κτλ., όπου εφαρμόζεται κάποια στιγμή γίνεται και τιμωρητική. Δηλαδή ουσιαστικά είτε εξωθείς να αλλάξεις αντικείμενο εργασίας, ας το πω έτσι, είτε πιθανώς να έχει και, δηλαδή έχουμε δει και διάφορα μοντέλα τα προηγούμενα χρόνια μέσα στα μνημόνια, το τι θέλανε να κάνουν με περιορισμούς. Και με μισθολογική, συζητούσαν και για μισθολογικές περικοπές και για διάφορους άλλους τρόπους τιμωρίας, ας πούμε, για το αν δεν μπορείς να ανταποκριθείς. Βεβαίως όλα αυτά είναι κλιμακούμενα. Το ένα βήμα, εφόσον γίνει, ανοίγει το δρόμο και το επόμενο. Άρα θα δούμε το νομοσχέδιο, αλλά νομίζω ότι όλα αυτά έχουν εξαγγελθεί. Η αξιολόγηση των σχολικών μονάδων είναι το ένα, αυτή η αξιολόγηση.
τα οποία όλα αυτά θα έχουμε να τα αντιμετωπίσουμε με το που θα ανοίξουν τα σχολεία ουσιαστικά. Άρα νομίζω ότι δεν θα εκπλαγούμε από αυτά που θα δούμε στο νομοσχέδιο. Είναι περίπου ανακοινωμένα το προηγούμενο διάστημα. Το ερώτημα είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε. Και νομίζω ότι διάλεξαν αυτή την περίοδο, όπως είπα και στην εισήγησή μου, για να μην υπάρξουν αντιδράσεις. Γιατί φοβούνται τις αντιδράσεις, γιατί ο εκπαιδευτικός κόσμος ουσιαστικά είναι κάθετα ενάντιος στην αξιολόγηση. Όχι γενικώς επειδή δεν θέλουμε να αξιολογούμαστε κάτι τέτοιο που λέμε, επειδή ξέρουμε τις σκοπιμότητες αυτού του τύπου αξιολόγησης, οι οποίες είναι συγκεκριμένες. Και έχει να κάνει με τον περιορισμό της δημόσιας δωρεάν παιδείας, την πειθάρχηση των εκπαιδευτικών, έχει να κάνει με την περικοπή των κονδυλίων που δίνονται για τη δημόσια παιδεία. Έχουμε τους πιο χαμηλούς προϋπολογισμούς σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε για ένα 2,8 φέτος για την παιδεία, ενώ ουσιαστικά το αίτημα πάντα του εκπαιδευτικού κινήματος είναι στο 5% του ΑΕΠ, πάντα μιλάω. Άρα πραγματικά έχουμε να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το νομοσχέδιο και τώρα και αμέσως μετά με το που ξεκινάνε τα σχολεία. Και ευχαριστούμε τον Νίκο. Εγώ και κάποιος άλλος αν θέλει να σχολιάσει κάτι ελεύθερα, ναι, είναι αυτά που είχαν ανακοινωθεί και παλιότερα για τα σχολεία και συζητούσαμε για το επόμενο νομοσχέδιο και με τη βάση του 10, δηλαδή τη συνείδηση την ακόμη μεγαλύτερη του σχολείου, λες και δεν ήταν ήδη αρκετά εντατικοποιημένο και με τις εξετάσεις και με την παραπαιδεία και όλα αυτά. Νομίζω ότι πολύ σωστά γράφεται και στα σχόλια ότι οι ανισότητες που υπήρχαν έτσι και αλλιώς στα σχολεία μεγενθύνονται ακόμη περισσότερο και δημιουργούν και νέα προβλήματα και νέες ανισότητες μέσω της τελευταίας. Νομίζω είναι καλή και δείχνει στην πραγματικότητα και το ποια είναι η κατεύθυνση. Και απέναντι σε αυτό πολλές φορές, για παράδειγμα, το ελεύθερη πρόσβαση στα πανεπιστήμια, ειδικά σε τέτοιου είδους περιπτώσεις. Δηλαδή, αν τώρα δεν έχουμε μια ελεύθερη πρόσβαση και μια αποφόρτηση και των μαθητών από όλα αυτά τα βάρη, ειδικά της τρίτης λυκείου, και παραταθεί το συνεχιστούν μαθήματα και προχωρήσει και όλα αυτά, νομίζω ότι θα μπορούσε να αποτελέσει μια λύση η ελεύθερη πρόσβαση στα πανεπιστήμια. Και σε αυτό είναι πολύ καλό επιχείρημα και αυτό που έβαλε ο Νίκος με τα ιδιωτικά κολέγια. Ότι εκεί πέρα δεν μπαίνει, ζήτημα με τα ιδιωτικά κολέγια. Εκεί πέρα όσοι πληρώσουν μπορούν να πάρουν ένα πτυχίο. Σε τέτοιου είδους πανεπιστήμια που λειτουργούν εξ αποστάσεως και δίνουν πτυχία και πιστοποίηση εξ αποστάσεως, πάλι δεν μπαίνουν όρια. Δεν υπάρχει όριο στη σύνδεση και σε πόσα άτομα μπορεί να κάνει μάθημα ένας εκπαιδευτικός. Εγώ το σκεφτόμουν και στο επίπεδο των αναπληρωτών. Δηλαδή, οι αναπληρωτές που αυτή τη στιγμή κάνουν σε 2-3 σχολεία παράλληλα μαθήματα και πρέπει να πηγαίνουν τη μία ώρα εδώ και την άλλη ώρα εκεί, μέσω της τηλεκπαίδευσης θα μπορούν παράλληλα να κάνουν μαθήματα και στα σχολεία από το σπίτι. Άρα, θα αποτελούσε και μία λύση στα ίδια πλαίσια. Εντάξει, μπαίνουν διάφορα ζητήματα και για την αξιολόγηση και χίλια δυο τέτοια, επειδή αναφέρθηκε και ο Νίκος. Αν θέλετε να το σχολιάσουμε και αυτό. Καλοπροαίρετοι επίσης εκπαιδευτικοί βλέπουν στα εργαλεία της τηλεκπαίδευσης και θετικά εκδηλώνουν διάθεση συμμετοχής, όπως απαντά ο αριστερός συνδικαλιστικός χώρος χωρίς εφταρισμό. Αυτό ήταν στα σχόλια. Νομίζω ότι ο Νίκος είναι από αυτούς που εφαρμόζει την τηλεκπαίδευση και μπορεί να μεταφέρει και ποια είναι και η τοποθέτηση κλπ. Αν θες να αναφέρεις, Νίκο, κάποια πράγματα. Νομίζω ότι το είπα και στην εισήγηση. Σε όλα τα πράγματα, καλά, καταρχήν, εντάξει, υπάρχουν διαφορετικές τοποθετήσεις μέσα στην εκπαιδευτική αριστερά. Το θέμα δεν είναι να φαγωθούν οι εκπαιδευτικοί μεταξύ τους για το ποιος χρησιμοποιεί λιγότερο ή περισσότερο την τηλεκπαίδευση.
Το ερώτημα δεν είναι δηλαδή κατά πόσο κάποιος πρέπει να την αποφύγει τελείως, διότι, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, ρίχνει νερό στο μήλο του Υπουργείου, το αν θα το κάνει μέσα από την πλατφόρμα του Υπουργείου ή έξω από την πλατφόρμα του Υπουργείου κτλ. Για μένα το ζητούμενο είναι να υπάρχει μια επικοινωνία της αριστεράς ανάμεσα σε όλο αυτόν τον κόσμο που κάνει λιγότερο ή περισσότερο τηλεκπαίδευση, άλλους με εξαποστάσεις, άλλους με ασύγχρονοι, άλλους με σύγχρονοι κτλ. Να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε και να μπορέσουμε να δούμε με ποιο τρόπο θα αντιμετωπίσουμε τη χρήση της τηλεκπαίδευσης με τρόπο που εξυπηρετεί το Υπουργείο και τα σχέδια του σχεδιασμού του. Δηλαδή το αν θα χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, το αν θα αλλάξουν οι εργασιακές σχέσεις, το ουσιαστικά να εμποδίσουμε. Όχι να την καταγγείλουμε σε συνθήκες κορονοϊού, δεν είναι νομίζω ότι αυτό είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι ότι αυτό, όπως λέει το Υπουργείο, ήρθε για να μείνει και ήρθε για να αξιοποιηθεί, για να περιορίσει το κόστος της δημόσιας παιδείας και να μην επαναλαμβάνω την εισήγηση τώρα, την είσοδο των ιδιωτών με καλύτερες αξιώσεις από ό,τι σήμερα στην εκπαίδευση. Άρα αυτό σημαίνει κατά τη γνώμη μου ότι πρέπει να βρούμε τρόπους ώστε να βοηθήσουμε τα παιδιά, γιατί κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει ότι οι καθηγητές και οι καθηγήτριες και οι δάσκαλοι, όλοι οι εκπαιδευτικοί τέλος πάντων, έχουν μια πολύ μεγάλη αίσθηση του καθήκοντος απέναντι στα παιδιά. Αυτό κανείς δεν μπορεί να το ξεχάσει και να το αγνοήσει. Άρα δεν μπορείς να πας εσύ να μαλώσει με τον συνάδελφο ο οποίος θα κάνει τηλεκπαίδευση, ας πούμε. Νομίζω ότι είναι και λάθος σε τελική ανάλυση. Όλοι έτσι κι αλλιώς με κάποιους τρόπους, άλλοι με τις πλατφόρμες του Υπουργείου, άλλοι χωρίς τις πλατφόρμες του Υπουργείου, αλλά με email, μέσα από τα site των σχολείων κτλ. Δίνουν ένα υλικό, έχουν μια επικοινωνία με τους μαθητές τους κτλ. Νομίζω ότι αυτά είναι θεμητά. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σε αυτό. Το πρόβλημα είναι όταν το Υπουργείο κάνει ό,τι κάνει, όχι με κέντρο το άγχος των παιδιών ή την ανάγκη να στηριχτούν τα παιδιά σε συνθήκες επιδημίας, αλλά με κέντρο του πώς θα περάσει, θα νομιμοποιήσει όλη την εξαποστάσεως εκπαίδευση μέσα από τη χρήση της στο δημόσιο σχολείο. Και εκεί είναι νομίζω το πρόβλημα. Γιατί ήθελε να την αξιοποιήσει σαν εργαλείο για να οργανώσει την ωφελότερη επίδραση στο επόμενο διάστημα. Άρα, αυτό που πρέπει να δούμε είναι, αφού κάνουμε τη συζήτηση, γιατί νομίζω ότι η συζήτηση τώρα ξεκινάει και αν όλοι δούμε μέσα στα site εκπαιδευτικά, το αλφαβήτα, ας πούμε, το ανέφερα και πριν, η συζήτηση με πάρα πολύ μεγάλη αυτογραφία που μπορεί να συζητήσει κανένας, μπορεί να δει κανένας άρθρα το οποίο αναπτύσσουν το θέμα από διάφορες μεριές. Στην δική μου τη λογική τουλάχιστον, το θέμα είναι, όπως είπα, να αξιοποιηθούν αυτά τα εργαλεία με μέτρο, να δούμε γενικά το ζήτημα των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και όχι μόνο τις εξαποστάσεις. Γιατί οι νέες τεχνολογίες είναι ολόκληρο πεδίο το οποίο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί στην εκπαιδευτική διδασκαλία, στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά με ευθύνη του Υπουργείου τα τελευταία χρόνια δεν είναι κάτι που έχει γίνει. Δηλαδή, τι να αξιοποιήσεις νέες τεχνολογίες σε σχολεία τα οποία έχουν υποτυπώδη εργαστήρια, ας πούμε, ή δεν έχουν και καθόλου κάποιοι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας πούμε ότι έχουν όλα. Αλλά δεν υπάρχουν ώρες να μπορούν να αξιοποιηθούν στα εργαστήρια, να μπορεί να γίνει το μάθημα. Τα μαθήματα επίσης, όταν πηγαίνεις στα εργαστήρια πληροφορικής, για να κάνεις το μάθημα, είναι εργαστηριακό το μάθημα. Και θέλει πάνω από έναν εκπαιδευτικό, θέλει μικρά τμήματα. Δεν υπάρχουν αυτές οι προβλέψεις, γιατί δεν υπάρχει και το ενδιαφέρον, το πραγματικό, να εφαρμοστούν νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση. Οι διαδραστικοί πίνακες μπήκανε και μείνανε τώρα και κανένας δεν τους χρησιμοποιεί. Άρα, νομίζω ότι αν στα σοβαρά ήθελε να εξυγχρονίσει, να διευρύνει τις δυνατότητες των εκπαιδευτικών μια κυβέρνηση μέσα από τις νέες τεχνολογίες, όπου εκεί εντάσσεται και εξ αποστάσεως, θα έπρεπε να κάνει πολύ συγκεκριμένα πράγματα, πέρα από ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης, σοβαρό πρόγραμμα επιμόρφωσης, να επιμορφώσει όλο τον κλάδο, να προσπαθήσει με συγκεκριμένη προσπάθεια να μπουν οι νέες τεχνολογίες στα σχολεία. Και από εκεί και μετά, σε έκτακτες περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιήσει και την εξαποστάσεως. Αλλά αυτό με ένα τέτοιο τρόπο. Όχι σε μια κατεύθυνση ότι εμάς εδώ τώρα μας ενδιαφέρει μια εξαποστάσεως η οποία είναι ευθύνη του κάθε εκπαιδευτικού ξεχωριστά να κάτσει να μάθει όλα τα εργαλεία, να μάθει τα GeoGebra και τα Cambridge και όλα αυτά τα λογισμικά, να τα μάθει, να τα εφαρμόζει, να κάνει σενάρια
και πρέπει να βγάλει το υλικό κάθε εκπαιδευτικό ξεχωριστά. Ενώ το Υπουργείο ποτέ δεν μπήκε σε μια διαδικασία να ετοιμάσει ένα υλικό το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί συστηματικά με πλήρη κάλυψη της ύλης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Άρα νομίζω ότι είναι υποκριτικό το ενδιαφέρον, είναι η προσπάθεια η ατομική, η μετάθεση ευθυνών στους εκπαιδευτικούς για να καλύψουν το κενό αυτό που έχει υπάρξει τόσα χρόνια. Μας κουνάνε και το δάχτυλο, δηλαδή αυτό με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο το τι συμβαίνει, που βγαίνουν διάφοροι τηλεπαρουσιαστές ας πούμε, και μας καταγγέλουν ότι είμαστε, θέλουμε να κάνουμε διακοπές, ότι ο άλλος βγήκε και έλεγε ότι πρέπει να πάρουν έναν νηπιαγωγό να μας φροντίζει, επειδή φερόμαστε σαν μωρά ουσιαστικά, ότι θέλουμε να μας πάρουν από το χεράκι κτλ. Ουσιαστικά η έννοια της ατομικής ευθύνης πια είναι κυρίαρχο, όχι μόνο για την καραντίνα, που είναι να φύγουν οι ευθύνες της κυβέρνησης, αλλά και από τη μεριά του Υπουργείου, το οποίο έχει πετάξει τον μπαλάκι και μόνο κάτω από πιέσεις μέσα από τις αποτυχίες του και μέσα από τα συστήματα που δεν λειτουργούν και σέρνονται κτλ. Αναγκάζεται, ας πούμε, και προσπαθεί να εξασφαλίσει κάποιους όρους για να γίνεται η τηλεκπαίδευση. Άρα, νομίζω ότι αυτό είναι τουλάχιστον δική μου τοποθέτηση. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, όπως είπα, ανάμεσα στην εκπαιδευτική αριστερά για το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί τώρα η τηλεκπαίδευση αυτή τη στιγμή. Αλλά το συνολικό, το βασικό ζητούμενο είναι το πώς η εκπαιδευτική αριστερά θα μπορέσει να συνεργαστεί για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τελικά την τηλεκπαίδευση ως νεοφιλελεύθερο εργαλείο. Και τώρα έχει αρχίσει βεβαίως, αλλά και το επόμενο διάστημα, και για την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων, των εκπαιδευτικών κ.ο.κ. Και πώς βεβαίως για να αποτρέψει, να ανατρέψει αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο έχει έρθει αυτή τη στιγμή και ουσιαστικά αλλάζει και ξεκινάει να αλλάζει το DNA της δημόσιας παιδείας. Εγώ να συμπληρώσω ότι θυμάμαι μια χρονιά μετά από μένα στο σχολείο, στην πρώτη γυμνασίου, που είχαν δοθεί σε όλα τα παιδιά που μπαίνανε με ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ, είχαν δοθεί σε όλα τα παιδιά ένα λάπτοπ. Και αυτό ήταν όλο. Εφαρμόστηκε για μια χρονιά. Εμείς λέγαμε γιατί δεν το πήραμε και γιατί το πήραν οι προηγούμενοι. Και είναι πραγματικά λειψές προσπάθειες που δήθεν προσαρμόζονται στις νέες τεχνολογίες, στα smartboards και σε όλα αυτά. Και στην πραγματικότητα είναι μια τρύπα στο νερό. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον μια άλλη πτυχή. Η Άννη έχει στο σπίτι της, η μητέρα της είναι εκπαιδευτικός, η οποία εφαρμόζει την τηλεκπαίδευση. Αντίστοιχα, ο πατέρας της είναι γιατρός στο νοσοκομείο στη Ζάκυνθο και αντιμετωπίζει και όλα αυτά με τον κορονοϊό και αυτή την κατάσταση. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να μας πει και πώς βιώνει και ένας μαθητής, ο οποίος εν μέσω πανδημίας αναγκάζεται μέσω της τηλεκπαίδευσης να παρακολουθήσει την εκπαιδευτική διαδικασία, και όταν παράλληλα στο σπίτι σου έχεις και άλλα πράγματα να αντιμετωπίσεις, να επιβιώσεις, να ζήσεις κανονικά, να συνεχίσεις, και ειδικά όταν ο κόσμος μένει απλά με ένα επίδομα ή ακόμα χειρότερο με ένα βάουτσερ, όπως αυτό για τους νέους επιστήμονες και εμένα, ας πούμε, που είμαι μέσα σε αυτό. Αν έχεις να μας πεις κάποια πράγματα πάνω σε αυτό, νομίζω ότι είναι ενδιαφέρουσα και αυτή τη συζήτηση. Λοιπόν, ναι, όντως, ο πατέρας μου είναι στον τομέα της υγείας και μόνος στον τομέα της εκπαίδευσης. Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά που κάθομαι στο τραπέζι ακούω τα προβλήματα και της κρίσης, την υγειονομική κρίση, και από τη μια το πανικό των εκπαιδευτικών να εξυγχρονιστούν ξαφνικά, να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις της εκπαίδευσης και στις πιέσεις των διευθυντών σε όλο το νέο, στην νέα κατάσταση, στα νέα δεδομένα. Όντως, αυτό που βιώνω τις τελευταίες μέρες είναι αρκετά πρωτόγνωρο. Βλέπω τη μητέρα μου να ξενυχτάει, να προσπαθεί να δείξει ότι είναι άξια να υπηρεστεί τέλος πάντων τον ρόλο της, το καθήκον της, και να είναι και σωστή απέναντι στους μαθητές, οι οποίοι οι μαθητές υποτίθεται ότι ενημερώνονται ότι θα έχουν μια επαφή με τους καθηγητές τους. Φαίνεται η δυσκολία όλων των εκπαιδευτικών να ανταποκριθούν σε αυτό το πράγμα, το άνθος που φέρνει, η καταπίεση, σε μια περίοδο στην οποία αυτά που βιώνουμε είναι τέτοια ώστε δεν θα πρέπει να επιτρέπεται
κάτι το οποίο προτείνεται για να ενισχύσει αυτή την κατάσταση, για να φέρει μια λύση όπως είναι η τηλεπαίδευση, να δημιουργήσει έτσι μια αίσθηση ελέγχου, να φέρνει κακά αισθήματα. Είναι το τελευταίο πράγμα που θα έπρεπε να συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Απ' την άλλη, έχω τον πατέρα μου ο οποίος βιώνει καθημερινά αυτή τη φοβερή κρίση που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην υγεία, την έλλειψη προσωπικού, την έλλειψη εξοπλισμού, τις μεγάλες ευθύνες που αποδίδονται στους γιατρούς. Και κάτι το οποίο οι γιατροί είχαν συνειδητοποιήσει καιρό τώρα, όμως η κοινωνία δεν το είχε αντιληφθεί, δεν το είχε στηρίξει. Και ξαφνικά τώρα ερχόμαστε να αντιμετωπίσουμε ένα προβληματικό σύστημα υγείας, περιπτώσεις οποίες ούτε το δημόσιο νοσοκομείο δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν, ούτε μονάδες εμπειρικής θεραπείας δεν υπάρχουν για να καλύψουν τις ανάγκες που παρουσιάζονται τώρα με την πανδημία. Οπότε πραγματικά αυτό είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό να αναφερθεί και είναι περίοδο κρυπτόμενο. Απ' την άλλη επίσης θα ήθελα να προσθέσω ότι ασχέτως με αυτό το θέματος, ζω σε μια περιοχή στην οποία πάρα πολλές οικογένειες και πάρα πολλοί άνθρωποι ζουν από ιδιωτικές επιχειρήσεις και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μόνο πρόβλημα επιβίωσης λόγω των μειωμένων εσόδων. Υπάρχει και πρόβλημα ανταπόκρισης, παράδειγμα, παιδιά της τρίτης λυκείου, των οποίων οι γονείς ως κύριο και μόνο έσοδο είχαν τις επιχειρήσεις τους, να μην μπορούν τώρα να καλύψουν τα έξοδα για τα καθαριστήρια και για τα ιδιαίτερα και για τα μαθήματά τους, ώστε να καλύπτει η χρονιά. Αλλά την ίδια στιγμή βρίσκονται σε μια κατάσταση αβεβαιότητας για το πότε θα δώσουν, τι θα κάνουν. Και την ίδια στιγμή που βρίσκεται αυτή η υπερπλησία, γονείς χωρίς δουλειά, μαθητές χωρίς βέβαιο μέλλον και βέβαιες οδηγίες για το τι θα κάνουμε φέτος, να έρχεται η τηλεπαίδευση να σου λέει εξυγχρονίσου, να σου λέει ξενύχτησε, γιατί υπήρχαν προφόρους που άνοιγαν αργά τη νύχτα και βρες μόνος τον τρόπο να ανταποκριθείς σε τα νέα δεδομένα. Οπότε όλα αυτά σε ένα συνδυασμό, προκαλούν αυτή την απελπιστική κατάσταση. Ωραία, ευχαριστούμε για αυτή τη διαφορετική προσέγγιση. Βασίλη, αν θέλει να σχολιάσεις κάτι, έχεις το λόγο. Ναι, δύο-τρία πράγματα, έτσι όπως έχει εξελιχθεί η κουβέντα. Καταρχάς, θεωρώ ότι, κατά τη γνώμη μου, το πρώτο είναι ότι να διατηρήσουμε το προσωρινό χαρακτήρα της τηλεκπαίδευσης. Δηλαδή, αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα από όλες τις μεριές που συμμετέχουμε και εδώ στο διάλογο, αλλά και γενικότερα στην κοινωνία, ότι το πρώτο αίτημα είναι ο προσωρινός χαρακτήρας της τηλεκπαίδευσης. Και αν θέλετε, και τη γνώμη μου, αυτό δεν πρέπει να μεταφράζεται σε μάθημα, πρέπει να μεταφράζεται σε μια δυνατότητα επαφής μεταξύ εκπαιδευτικών και φοιτητών ή μαθητών αντίστοιχα. Έτσι. Ειδικότερα αυτό έχει μια σημασία και για το Πανεπιστήμιο, που έχει θεσπιστεί συγκεκριμένα ότι πρέπει κάθε εξάμεινο να αντιστοιχεί σε 12 εβδομάδες και τι μπορεί αυτό να σημαίνει, ας πούμε, για τη γνώση, για το εξάμεινο κτλ. Και πώς αποκοινώνεται ένα τέτοιο πρόβλημα, ας πούμε, που ζουν όλοι. Το δεύτερο είναι ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Έτσι. Είναι αδιανόητο σε όλη τη διάρκεια του προβλήματος του κορονοϊού, πώς έχουν σταθεί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και στο ζήτημα των εκπαιδευτικών. Και εκεί, κατά τη γνώμη μου, θέλει οργή. Θέλει οργή που τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για να υλοποιήσουν τη δουλειά τους, παίρνουν δωράκι 11 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή για να ενημερώσουν τον κόσμο με ποιον τρόπο να προφυλαχτούν από τον ιό και τι πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα κυβερνητικά σχέδια. Αυτό το πράγμα γίνεται με δωράκι. Και είναι αυτοί που θα κρίνουν, ας πούμε, τους εκπαιδευτικούς στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι οποίοι με το μεράκι, με τον κόπο τους, που έχουν περάσει όλοι από αναπληρωτές από τη μία περιοχή στην άλλη, για να μοιράσουν, ας πούμε, τις γνώσεις τους και να εκπαιδεύσουν ένα ολόκληρο λαό. Η αντιφατικότητα και το άγχος των μέσων μαζικής ενημέρωσης φαίνεται σε συγκεκριμένο δημοσιογράφο, ο οποίος έτρεξε να πει για τους καθηγητές που θα κάτσουν, που κατευθείαν βγήκε να υπερασπιστεί καθηγητή πανεπιστημίου, ο οποίος καταγγέλθηκε από σχήμα αριστερό ριζοσπαστικό της ΑΣΟΕ, γιατί ο όγκος εργασιών και αυτά που ζητούσε εν μέσω κορονοϊού ήταν παράλογο.
Έτσι ήταν ο πρώτος που βγήκε δημόσια να τον υπερασπιστεί. Είναι πολύ ενδιαφέρον ο ρόλος που κρατάει και άλλη μια φορά τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τρίτο, όσον αφορά το νομοσχέδιο που προωθεί και γενικά τις κινήσεις της κυβέρνησης, αν θέλετε ένα γενικό σχόλιο, το οποίο θεωρώ ότι είναι βαθιά πολιτικό, απλά μπορεί να το αντιλαμβανόμαστε γενικότερα έτσι, είναι ότι είναι ανέσχυτοι αυτοί οι άνθρωποι, έτσι. Δηλαδή, δεν υπάρχει ντροπή για την κατάσταση που έχουν φέρει τη χώρα, την υγεία, το σύστημα, τους ανθρώπους κτλ. Και με ύπουλο τρόπο προσπαθούν να προωθήσουν όλη την ατζέντα που είχαν τόσο καιρό. Νομίζω δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Αυτά. Ωραία, ευχαριστούμε και τον Βασίλειο. Κάτι που ήθελα να συμπληρώσω πριν. Θυμάμαι στην αξιολόγηση στα πανεπιστήμια την εξωτερική που γινόταν, ότι αναφερόταν σαν ερώτημα η χρήση εποπτικών μέσων. Και άρα όσο πιο μεγάλη χρήση εποπτικών μέσων έχεις, τόσο καλύτερο βαθμό παίρνει και η σχολή σου. Δηλαδή, αν ένας καθηγητής αντί να γράψει τον πίνακα τα έκανε παρουσίαση στο PowerPoint, ήταν απευθείας ήταν ένας καλός καθηγητής και έκανε ένα καλό μάθημα. Νομίζω ότι αυτό δεν συνεπάγεται. Η χρήση εποπτικών μέσων δεν συνεπάγεται απαραίτητα και βελτίωση των συνθήκων και το μάθημα. Όπως γράφεται και στα σχόλια και με χιουμοριστικό τρόπο, χρειάζεται και η αγκαλιά του εκπαιδευτικού στο μαθητή και όχι μόνο το φυλάκι που στέλνει μέσω διαδικτύου, και όλα ένα για μια εκπαιδευτική διαδικασία που θα είναι ολοκληρωμένη, που θα εντάσσονται όλα τα παιδιά. Νομίζω ότι και η συζήτηση καταλήγει σε αυτό που είπε και ο Βασίλης, να μείνει ο προσωρινός χαρακτήρας τηλεκπαίδευσης, δηλαδή στα πλαίσια καραντίνας, πανδημίας κλπ. Και από εκεί και πέρα στην υπάρχουσα κατάσταση να μην αποκτάν, να δουν άμεσα υπολογιστή διαδίκτυο για τους μαθητές που δεν είναι προσβάσιμοι. Και νομίζω ότι αυτά είναι τα πιο βασικά, να μην στις εξετάσεις. Εγώ λέω γιατί όχι και ελεύθερη πρόσβαση στα πανεπιστήμια, αλλά είναι ανοιχτή. Υπάρχουν στις 7 Απρίλη μπροστά μας, έχουμε την κινητοποίηση των γιατρών που προσπαθούν να σπάσουν και όλο αυτό το κλίμα, ζητώντας και προσλήψεις και δημιουργία νέων ΜΕΘ, γιατί ακριβώς η κατάσταση δεν μπορεί να προχωρήσει με τα μέχρι τώρα δεδομένα και τα αυξημένα κρούσματα. Και πραγματικά, επειδή υπάρχει κίνδυνος και εμείς αναγκαζόμαστε να κάνουμε και τις εκδηλώσεις μας διαδικτυακά και να μένουμε σε καραντίνα, την ίδια ώρα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και το τι περνάνε οι γιατροί, οι συνάνθρωποι μας, οι ευπαθείς ομάδες που μπορούμε να πούμε πάρα πολλά. Δεν θέλω να το πάω σε αυτή τη συζήτηση. Επίσης, η πρωτοβουλία κανένας μόνος, καμία μόνη, συνεχίζει καθημερινά και προσπαθεί και αυτή να αναδείξει τις διάφορες πτυχές με διάφορες θεματικές που έχουν δημιουργηθεί και με επιτροπές αλληλεγγύης που έχουν φτιαχτεί ανά περιοχή. Εδώ κάπου να πω ότι συγγνώμη και για τα τεχνικά προβλήματα, τα στατιστικά που ανέφερε ο Βασίλης είναι πραγματικά. Φταίει το κακό ίντερνετ που έχουμε και το πληρώνουμε, ενώ πληρώνουμε για 2,5 φορές παραπάνω ταχύτητα. Τελικά καταλήγουμε να μην μπορούμε να κάνουμε μια σωστή σύνδεση, και άρα συγγνώμη για όλα αυτά. Σίγουρα θα ακολουθήσουν πολλές περισσότερες εκδηλώσεις. Ήταν η πρώτη προσπάθεια, νομίζω ότι με έναν τρόπο τα καταφέραμε και ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ και όλους τους ομιλητές και την ομιλήτρια. Ήταν πολύ χρήσιμη, και από εκεί και πέρα εύχομαι δύναμη, υγεία και γρήγορα να μπορούμε να διεκδικήσουμε και καλύτερους όρους για την παιδεία συνολικότερα και για τη δημόσια δωρεάν για όλους. Αυτά, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστούμε όλοι και καλή νύχτα σας.